Λοιπόν, έρχονται ευκαιρίες για πολύ μεγάλες στιγμές και ευλογίες. Ευκαιρίες. Τώρα που καιρός φτιάχνει, τώρα που ήρθε το καλοκαίρι, τώρα. Μας έχει ο Θεούλης. Όμορφες στιγμές. Σημειώστε τες. 23 του μηνός, Τρίτη βράδυ. Αγρυπνία πασχαλιάτικη. Όπως ζήσαμε το Πάσχα το βράδυ, τον όρθρο και την ακολουθία της Θείας Λειτουργίας, έτσι θα τα ζήσουμε και το βράδυ της Τρίτης, 23 του μηνός. Και ακούστε τώρα τι σας έχω ένα μυστικούλι. Δεν το έχουμε ξανακάνει στην ενορία μας. Λένε οι πατέρες, μέγιστη ευλογία. Θα λειτουργήσουμε πάνω στον επιτάφιο όπως ήταν φτιαγμένος και στολισμένος το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Και μας έχει ο επιτάφιος μια έκπληξη. Θα δείτε τα λουλούδια του 40 μέρες ζωντανά. Ζωντανά, τάδα σήμερα που επέστρεψα από ένα ταξίδι και έκλαψα. Θα σας τα μοιράσω όλα αυτά τα λουλούδια τα ζωντανά. Δικά σας θα είναι. Και μπορείτε να κοινωνήσετε όλοι επειδή είναι ξανά Πάσχα. Ξανά Πάσχα όσοι κοινωνήσατε. Ελάτε λοιπόν Τρίτη βράδυ 23 του μηνός. Πάμε σε άλλη αγρυπνία όμως. Αμέσως μετά, τρεις μέρες. Παρασκευή βράδυ. Αγρυπνία για τα παιδιά που θα κάνουν εξετάσεις. Και ευλογία, όχι, εδώ έχει και άλλη ευλογία τώρα. Και ευλογία, γιατί ευλογία. Κοιτάξτε και ωραία λουλούδια που σας έχω εδώ. Να χαίρεστε, έτσι στολίζω εδώ την εκκλησία και την αυλίτσα μου για να τη χαίρεστε. Και ευλογία λοιπόν, Παρασκευή βράδυ, Αγιάννης ο Ρώσος γιορτάζει. Θα τον γιορτάσουμε και έχω λαδάκι από το καντήλι του, εκεί στο σκήνομά του, στο λείψανό του, για να σας αλείψω όλους. Άντε μωρέ, ελάτε και στις δύο αγρυπνίες. Μεγάλη ευλογία θα είναι. Τρίτη βράδυ 23, αρχίζουμε στις 9.30 μέχρι τις 12 και Παρασκευή βράδυ αρχίζουμε στις 8.30 μέχρι στις 12.30. Για τους μαθητές, για τους νέους, για τις ψυχές μας, για όλους. Σας αγαπώ πολύ και σας περιμένω στη Σαρακίνα και οι δυο. Άντε και μια αγκαλιά, σας χαρίζω και μια αγκαλιά. Και έχω και άλλες ευλογίες μυστικές, θα σας τις πω εκείνη την ώρα.